Θα σας πω τι έμαθα σήμερα στο σχολείο. Όλοι έχουμε δικαιώματα αναφέρετα. Που σημαίνει πως δεν μπορεί να μας στερήσει κανείς. Καθένας μας είναι διαφορετικός. Και αυτό είναι ωραίο. Και είμαστε και ίσοι. Δηλαδή, πες το εσύ. Καλλιεργούμε ισότιμες σχέσεις και δίνουμε ίσες ευκαιρίες. Ανεξάρτητα από στοιχεία όπως τα φυσικά και τα φυλετικά χαρακτηριστικά. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός. Η εθνική καταγωγή. Η κοινωνική προέλευση. Οι πολιτικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις. Η ηλικία. Η εντυμότητα και η ακεραιότητα διέπουν τις ενέργειές μας. Για να υπάρχει εμπιστοσύνη και δικαιοσύνη. Είμαστε ιδιωτικοί. Γιατί όλοι έχουμε δικαίωμα στην ιδιωτικότητα. Δηλαδή μπορούν να θέλουν να πούν κάτι. Είναι δικαίωμά τους. Αλλά εγώ δεν θα το πω. Απευθυνόμαστε σε όλους με ευγένεια και καλοσύνη. Ναι, δεν λες κάπου μπορεί να πληγώσει τους φίλους σου. Ή οποιονδήποτε άλλο. Ξέρεις την ενσυναίσθηση. Όταν μπαίνεις στη θέση του άλλου, σκέφτεσαι πρώτα τι νιώθει και μετά μιλάς. Έχεις όμως πάντα ελευθερία έκφρασης. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό για την δημοκρατία. Ξέρεις όμως, ελευθερίες και ευθύνες. Γιατί? Επειδή έχουμε ευθύνη να προστατεύσουμε τον πλανήτη και να συνυπάρχουμε αρμονικά με όλους. Δηλαδή με τα άλλα παιδιά. Ναι, αλλά όχι μόνο με τα παιδιά. Και με τα ζώα. Ναι, και με τα ζώα. Και με τα φυτά. Ναι, με οτιδήποτε υπάρχει στον πλανήτη. Έχουμε ευθύνη και για τη συμπεριφορά μας. Ναι, και την προσαρμόζουμε ανάλογα με το πού είμαστε. Και με ποιους είμαστε. Και το τι κάνουμε εκείνη τη στιγμή. Όταν διαφωνούμε με τους κανόνες, τι κάνουμε. Δεν τους παραβιάζουμε. Μπορούμε όμως να πούμε ότι διαφωνούμε. Αχ, ναι, ελευθερία έκφρασης. Το είπαμε αυτό. Αυτά ήμουν στο σχολείο και ήθελα να τα πω και σε εσάς.